Τρίφωνα, ήθελα να σου ζητήσω, να σε ευχαριστήσω μάλλον, μέσα από την καρδιά μου, δημόσια, για ό,τι έκανες για μένα. Γιατί... Δεν πιστεύω ότι έκανα κάτι σπουδαίο. Γιατί ξέρεις εσύ τι έχω τραβήξει και βρέθηκες μπροστά μου, μάλλον σε έφερε ο καλός ο Θεούλης, κοντά μου. Και αυτό... Θέλω να σου πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν έκανα κάτι σπουδαίο. Απλώς η Μαργαρίτα ήταν την ίδια περίοδο με τη μαμά μου. Ήταν πάντα ένα πολύ γλυκό κορίτσι μέσα στο νοσοκομείο και να βλέπεις... Τρίφωνα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Καλαβαίνω. Να βλέπεις ένα 19χρονο κορίτσι να ταλαιπωρείται, ξέρεις, από όλα αυτά. Νομίζω εντάξει. Δεν νομίζω ότι έκανα κάτι. Έκανες κάτι που δεν έκανε κανένας δικός τους. Και αυτό δεν το ξεχνάνε ποτέ ούτε η Μαργαρίτα, ούτε η μαμά της. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι και να επενδύουμε σε ανθρώπους που όταν πρέπει. Και όταν είμαστε άνθρωποι, είναι ωραίο αυτό να αναγνωρίζεται από τους συνανθρώπους. Θέλω να ακούσεις τη μητέρα της. Και να ευχαριστήσω κιόλας και τη Μαργαρίτα που σταθήκανε στη μητέρα μου στο νοσοκομείο. Και πάντα ήταν με. Και η μητέρα μου τη συμπαθούσε πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Πώς βρέθηκες δίπλα μας και στη ψυχολογία μας και οικονομικά. Γι' αυτό σε έχω μαζί με τα δύο παιδιά. Για μένα είσαι παιδί μου. Σου είπε μια πάρα πολύ σημαντική κουβέντα που για μένα είναι πάνω από λεφτά, πάνω από βοήθεια, πάνω από στήριξη, πάνω από όλα. Σου είπε ότι σε θεωρεί παιδί της. Δεν είναι τέλειο. Διώξτε το. Και το αρκουδάκι αυτό, να σου θυμίσω, ότι το κρατούσε η Μαργαρίτα στο στήθος της την περίοδο του χειρουργείου. Μπράβο, ναι. Θυμήθηκες τώρα. Μαργαρίτα.